Να σε καλά. Θυμάμαι ότι τα κουβεντιάζαμε εδώ πριν από καιρό και λέγαμε ότι μπορεί να είναι μια δίκη εξπρές ή μπορεί να είναι μια δίκη που ανατραβήκε πάρα πολύ καιρό. Τελικά έγινε το πρώτο. Ήθελα να μου πεις το σχόλιο, το δικό σου, το πρώτο σχόλιο. Καταρχήν, για πρώτη φορά στα κυπριακά χρονικά έχουμε μια τέτοια απόφαση. Όπως επίσης και ο χρόνος που πάρθηκε η απόφαση αυτή μέσα σε 2 ώρες. Ένα πρώτο σχόλιο ήθελα. Κοιτάξτε, χωρίς να είμαι μπάρο στην αίθουσα του δικαστήριου και χωρίς να έχω λάβει την απόφαση, η άποψη μου είναι ότι ήταν επιθυμία του ίδιου του κατηγορουμένου. Πρέπει να το είχε, πιστεύω, το είχε ζητήσει ο ίδιος από την κατηγορούσα αρχή, όπως αποπερατωθεί το συντομότερο δυνατόν η δικαστική διαδικασία, προφανώς για να αποφύγει τη διαπόμπευση του στα δικαστήρια ενώπιον των δημοσιογράφων. Και τα παιδιά του, και τα παιδιά του προφανώς. Και να προστατεύσει την οικογένεια του, η οποία, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που ήμουν εκεί καλεσμένος, είναι και αυτοί θύματα αυτών των αποτρόπων εγκλημάτων. Δηλαδή πρέπει να δείξει, ας το πούμε, Γιάννη μου, αγαπημένε, μισό λεπτάκι να πάμε στην ΠΑΟ, έτσι έχουμε εικόνα. Φτάνει η σωρός του Προέδρου Δημοκρατίας, του τέος Προέδρου Δημοκρατίας τώρα. Σε λίγο μισό λεπτό θα είμαστε μαζί. Έλενα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα, Ανδρέα, από το οίκημα της ΠΕΟ, που μόλις αυτή τη στιγμή προσέρχεται η κυρία Έρση Χριστόφια μαζί με τον γιο του κυρίου Δημήτρη Χριστόφια, του εκλειπώντος Δημήτρη Χριστόφια. Εισέρχονται αυτή την ώρα στο οίκημα της ΠΕΟ και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και η νεκροφόρα που θα μεταφέρει το φέρετρο με την σωρό του Δημήτρη Χριστόφια, που πλέον θα εκτεθεί εδώ στο οίκημα της ΠΕΟ για το τελευταίο αποχαιρετισμό. Ήδη, Ανδρέα μου, από πολύ νωρίς το πρωί έχει μαζευτεί εδώ πολλής κόσμος. Αναμένουν από στιγμή σε στιγμή να φτάσει η σωρός του Δημήτρη Χριστόφια. Είναι βαρύ το κλίμα στην ΠΕΟ, είναι δύσκολες οι ώρες γενικότερα για το ΑΚΕΛ. Με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, Ανδρέα, αν μπορούμε να δείξουμε και τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ από πολύ νωρίς το πρωί. Και είναι και νωρίς ακόμα, γιατί 9 σε 9 η ώρα είναι, θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα, άρα είναι νωρίς ακόμα. Φαντάζομαι μετά θα έχει πολύ πολύ περισσότερο κόσμο. Στις 8 γύρω... αναμένεται, Ανδρέα μου, από στιγμή σε στιγμή άφηξη της σωρού. Από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7, άρχισε να καταφθάνει ο κόσμος εδώ για να...